κύριος Μαρίνος Σιζόπουλος. Κύριε Σιζόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τη Λεμεσό. Λοιπόν, ακούσατε κι εσείς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι παραμένουν, αν θέλετε, ουσιώδεις διαφορές στο περιουσιακό. Το περιουσιακό είναι ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού. Και είναι προφανές ότι ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα θα διαμορφωθούν και οι ανάλογες θετικές ή αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά την τελική μορφή λύσης. Εκτιμώ πως από την πρώτη στιγμή του είχαμε δηλώσει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαπραγματεύεται πάνω σε λαθασμένη βάση όσον αφορά γιατί το περιουσιακό. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Σιζόπουλε? Γιατί ακριβώς εκείνο το οποίο ο Πρόεδρος θα έπρεπε να είχε διεκδικήσει κατά τρόπο αναντίλεκτο είναι ότι δικαίωμα στις περιουσίες έχουν μόνο οι νόμιμοι ιδιοκτήτες, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Και αυτοί έχουν το δικαίωμα να τις διαπραγματευτούν όπως οι ίδιοι θα ήθελαν, κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, όπως οι ίδιοι αντιλαμβάνονται. Πάντως, κύριε Σιζόπουλε, στιγμή... και σας διακοπτώ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι τον πρώτο λόγο πάντως θα τον έχει ο ιδιοκτήτης. Από την ενημέρωση που είχαμε στο Εθνικό Συμβούλιο δεν φαίνεται ότι τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο ιδιοκτήτης, γιατί ακριβώς συζητούν να καθοριστούν κριτήρια. Μάλιστα έχουν συμφωνήσει ότι θα λειτουργήσει Επιτροπή Περιουσιακού που θα αποτελείται από έναν Ελληνοκύπριο, έναν Τουρκοκύπριο και ένα ξένο εμπειρογνώμονα ο οποίος θα προεδρεύει και θα έχει και την νικόσα ψήφο από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Και στη βάση κάποιων συγκεκριμένων κριτηρίων θα αποφασίζει η Επιτροπή ποιος από τους δύο θα έχει τον πρώτο λόγο. Ο ιδιοκτήτης ή ενδεχομένως ο χρήστης. Και έχει καθοριστεί και ποιος είναι ο χρήστης. Μέσα λοιπόν από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχουν ουσιαστικά συνομολογηθεί ως συγκλήσεις, από ό,τι φυσικά γνωρίζουμε από την προηγούμενη ενημέρωση, δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα. Γιατί το πρώτο είναι ότι δίνει το δικαίωμα στον παράνομο έπικο σφετεριστή των ελληνοκυπριακών περιουσιών να θεωρηθεί πια ως χρήστης με δικαιώματα επί των περιουσιών, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτο. Το δεύτερο, μέσα από αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά νομιμοποιεί εκ προημίου 114.000 έπικους οι οποίοι έχουν πάρει την λεγόμενη υπηκότητα του ψευδοκράτους, καθώς επίσης και την αυθαιρεσία κάποιων ενδεχομένως υπηκών τρίτων χωρών, οι οποίοι παράνομα έχουν αποκτήσει ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα, αρκεί όλοι αυτοί να έχουν στην κατοχή τους την περιουσία για χρονικό διάστημα πέραν των 5 χρόνων από την ημερομηνία που θα υπάρξει η λύση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό ανοίγει τεράστιες περιπλοκές, προβαίνουμε σε τεράστιες εκτόσεις. Και το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι μόνο ότι νομιμοποιούμε τους έπικους και τους δίνουμε και δικαιώματα επί των περιουσιών, αλλά στο τέλος κάποιοι θα πληρώσουν τις αποζημιώσεις. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν αποζημιώσεις. Και ποιοι είναι αυτοί που θα πληρώσουν τις αποζημιώσεις? Έχει κάποιον που έχει την ψευδέστηση ότι οι αποζημιώσεις θα πληρωθούν από ξένους? Είδαμε και το 2004 ποιες ήταν οι εισφορές. Θα μπορούσε να ήταν από τις εισφορές, θα σας έλεγε κάποιος. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχουν. Να υπενθυμίσω ότι το 2004 η Σύνοδος των Δωρητών, 9 μέρες πριν από το δημοψήφισμα, μόλις και μεταβίας εξασφάλισε ως υποσχέσεις 900 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή μισό δισεκατομμύριο λίρες, όταν τότε το κόστος υπολογίστηκε ότι θα ξεπερνούσαν τα 14 με 15 δισεκατομμύρια. Σήμερα σε χειρότερες διεθνείς οικονομικές συνθήκες, ας μην έχουμε αυταπάτες ότι μπορούν οι ξένοι να χρηματοδοτήσουν τη λύση. Μάλιστα. Η λύση θα χρηματοδοτηθεί είτε από το φυσικό αέριο, είτε, γι' αυτό και ο κύριος Ακκινγκιού συνέχεια του επικαλείται, είτε με δάνειο που θα γίνει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μιας και αναφέρεστε στο φυσικό αέριο, κύριε Σιζόπουλε, θα ήθελα έτσι να πάρω και το σχόλιο σας με όλα αυτά που ακούσαμε να δηλώνει, που διαβάσαμε να δηλώνει στην εφημερίδα Χουριέτ ο Ισραηλινός αρμόδιος υπουργός. Η θέση της ΕΔΕΚ είναι ξεκάθαρη. Ότι δεν θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να επιτρέψει την έλευση αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο στην Τουρκία από την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ενώσο η Τουρκία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, να την θεωρεί ως εκλειπούσα, όσο η Τουρκία δεν αποσύρει το συγκεκριμένο έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδοποιεί τις δεσμεύσεις που αφορούν την Κύπρο και ανέλαβε από το 2005 έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αποσύρει τον στρατό κατοχής από την Κύπρο και δεν συμβάλλει επικοδομητικά και θετικά στην γρήγορη λύση του Κυπριακού. Εάν όλα αυτά γίνουν από την πλευρά της Τουρκίας, τότε είναι θέμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η οποιαδήποτε έγκριση χωρίς την υλοποίηση όλων αυτών θα μας φέρει ακόμα σε πιο δυσχερή θέση.
αυτό που πρέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις να αντιληφθούν. Από τη στιγμή που το στρατιωτικό ισοζύγιο είναι πολύ αρνητικό σε βάρος μας και ο πολιτικός δρόμος είναι η ενδεδειγμένη μορφή λύσης του Κυπριακού, θα πρέπει να αξιοποιούμε με κάθε ευκαιρία τα δεδομένα που προκύπτουν για να επιτυχάνουμε μικρές επιτυχίες έτσι ώστε σταδιακά να βελτιώνουμε τη διαπραγματευτική μας θέση. Δυστυχώς πρέπει να τονίσουμε και ότι τα τελευταία ότι δεν το κάνουμε, 10 χρόνια, 10-12 χρόνια δεν έχουμε αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα και γι' αυτό η διαπραγματευτική μας θέση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά δυστυχώς βρίσκεται και σε πιο δύσκολη θέση. Θα σας έλεγε κάποιος όμως ότι και η ΕΔΕΚ συμμετείχε σε κυβερνήσεις αυτά τα τελευταία 10 χρόνια που λέτε, κύριε Σιζοπούλε. Η ΕΔΕΚ δεν κυβέρνησε. Άλλο το να συμμετέχεις με ένα ή δύο υπουργούς στην κυβέρνηση και άλλο να κυβερνάς. Ακόμα και τότε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ αποχώρησε από την κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια λόγω ακριβώς των μεγάλων διαφωνιών που είχαμε για τον τρόπο χειρισμού του Κυπριακού. Αυτά να μην τα αγνοούμε, να μην τα ξεχνούμε. Έχουμε ξεκάθαρες θέσεις, τις οποίες με παρησία δηλώνουμε και βλέπουμε στην πορεία του χρόνου ότι αυτές οι θέσεις συστηματικά δικαιώνονται. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους που μας κατηγορούν, που διαπιστώνουμε ότι οι θέσεις οι δικές τους όχι μόνο δεν δικαιώνονται, αλλά αντίθετα οδηγούν ακόμα και σε πλέον δυσχερή θέση διαπραγματευτική και πολιτική την Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, κύριε Σιζοπούλε, θα ήθελα έτσι να μου πείτε αν έχετε λάβει αυτή την τηρεκτίβα, να το βάλω εντός εισαγωγικών, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το πώς τελικά βλέπει ο ίδιος την πρότασή του για την λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου από τούτο και στο εξής. Όχι, δεν έχουμε πάρει, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχω πάρει τη συγκεκριμένη επιστολή. Όπως πολλές φορές τόνισα, η ΕΔΕΚ δύο φορές στο παρελθόν, και το 1997 και το 2008, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί ακριβώς το Εθνικό Συμβούλιο να αναβαθμιστεί και πώς μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο του μέσα σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές. Υιοθετήθηκαν μένει προτάσεις, ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε και νέο πακέτο συγκεκριμένων προτάσεων στη βάση των σημερινών δεδομένων. Όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ορισμένα ζητήματα, κυρίως και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσον αφορά τις προθέσεις του, αλλά και κυρίως τις όποιες προτάσεις θα έχει. Γιατί δεν μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να επικαλείται δήθεν το απόρριτο, ότι διαρρεύσαμε το απόρριτο, για να προβαίνει στα όσα έχει προβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε στη μη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, είτε ενδεχομένως στην επιλεκτική ενημέρωση πολιτικών κομμάτων, είτε ακόμα και στην σκανδαλώδη και απροκάλυπτη παρέμβαση του στο θέμα εκλογής Προέδρου της Βουλής. Λοιπόν, κύριε Σιζοπούλε, σας ευχαριστούμε για την... Κλείνω με αυτό. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ συγκεκριμένη και περιεκτική. Το τι σημαίνει απόρριτο για μπορεί απόρριτο, να προσδιοριστεί με ακρίβεια για να φανεί αν υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή απορρίτων ή όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Μεστά Γεγονότα.